Καλημερίσω τον καθηγητή, τον γνωρίζετε όλοι σας, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροατές. Μα τώρα μου στέλνετε κάτι μηνύματα και πήρα να σας μαλώσω δημόσια και να σας πω, μα τι είναι αυτά τα μηνύματα. Ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με 471,62 ευρώ. Μικτά. Μικτά. Και 400 αυξουμένων των 70 ευρώ που είναι οι εισφορές. 400 ευρώ μεικτά, το 37,42%, πάνω από το 1 τρίτο, το 37,42%, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ, της διοίκησης του ΕΦΚΑ, σε όλον τον ιδιωτικό τομέα, που απασχολεί 2.105.000, οι 808.000, κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα, και χρόνια σας πολλά για προχθές, απασχολείται με μισθό 470 ευρώ, 471 ευρώ να είμαστε μεικτά και 400 ευρώ καθαρά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι όλες οι κυβερνήσεις αλλά και οι δικοί μας επιχαίρουν και σωστά σε κάποιο βαθμό ότι μειώνουν την ανεργία, εννοώ τη στατιστική ανεργία, αλλά τη μειώνουν, κυρία Δουλγεράκη, με φτωχοποίηση των ήδη απασχολουμένων. Διότι όποιος παίρνει 400 ευρώ και έχει οικογένεια και δουλεύει και πεινάει και εργάζεται και παίρνεται, δεν αδυνατεί να διαβιώσει ο ίδιος η οικογένεια. Σαφέστατα. Όταν, όταν είναι να μπεις μόνο για τα βασικά σου τα αγαθά σε ένα κατάστημα. Μα τι να καλύπτει τον διπλασιασμό του ρεύματος. Ακριβώς. Δεν καλύπτονται. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο και εμάς μας έχει συγκλονίσει, για την επιστημονική μας ομάδα της ΕΝΙΠΕΚ αναρτήσαμε με ένα μικρό σχόλιο τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία έβγαλε εχθές, προχθές στην ουσία, κυρία Δουλγεράκη. Και αφήναμε, επειδή ήμουνα σήμερα στο συνάδελφό σας στον Αντένα, στον Παδάκη, δεν είδα καμία σήμερα εφημερίδα το έχει, είπαμε να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε και ειδήσεις που οχλούν κάποιους, αλλά που αποφεύγουν να τις αναδείξουν. Βεβαίως επιχαίρει και σωστά η κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός Εργασίας προχθές ότι μειώθηκε και όντως μειώθηκε η στατιστική ανεργία, αλλά φοβούμεθα, κυρία Δουλγεράκη, ότι μειώνεται κατά την γενίκευση τη στοχοποίηση των εργαζομένων, των ήδη εργαζομένων. Τώρα είναι τραγικό, έτσι όπως ακούγεται, και ακούγεται ειδικά σήμερα, που αν πάει κάποιος στο ημερολόγιο θα δει ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα της επιστήμης, η Παγκόσμια ημέρα της ειρήνης, όπως επίσης και της ανάπτυξης. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη και εσείς έρχεται εδώ, έρχεστε και μου λέτε μειώνουν την ανεργία φτωχοποιώντας τους εργαζόμενους, τι άλλο να πεις τώρα, κύριε Μητρόπουλε? Να σας πω κάτι, εγώ αν ανατρέξω προς τα πίσω στις συνεντεύξεις σας μέχρι σήμερα, θα πάω σε προμηνών κουβέντες που έχουμε κάνει και προειδοποιούσατε, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών να σβάλω αυτή τη λέξη, ότι αυτό θα βρούμε μπροστά μας, τη φτωχοποίηση των εργαζόμενων. Αυτό το λένε κάποιοι θεωρητικοί στον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Αμερική, φτωχογόνα ανάπτυξη. Δηλαδή, κυρία Δουλγιά, φτωχογόνα ή ανεργειογόνα ανάπτυξη. Θα ευημερούν οι αριθμοί, θα χαίρονται οι κυβερνήσεις ότι πέτυχαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά κάποια κοινωνικά στρώματα θα πηγαίνουν στην πορεία της στοχοποίησης. Γενικεύεται αυτός ο τύπος που λέγαμε παλιότερα στα βιβλία μας και εγώ δίδασκα στους φοιτητές μας, ο εργαζόμενος φτωχός, working poor, ο φπένιτας εργαζόμενος. Δηλαδή, δεν θα είναι άνεργος, κυρία Δουλγεράκη, αγαπητέ Αγγέλα. Θα είναι εργαζόμενος. Θα είναι εργαζόμενος, αλλά θα είναι φτωχός εργαζόμενος. Γιατί θα παίρνει 400-500 άρικο και δεν θα μπορεί να διαβιώσει. Μάλιστα. Ο ίδιος η οικογένειά του. Διαβάζοντας εσείς τα νούμερα και εξηγώντας τα νούμερα που έχετε αυτή την δυνατότητα, την ικανότητα, πριν από λίγο είπατε ότι μιλάμε για 2.163.717 σύνολο ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα, 1.455.982 με πλήρη απασχόληση, 809.000, εγώ βάζω και τα παραπάνω αριθμητικά τα οποία χρειάζονται, 855, επικαλούμε την ΕΝΙΠΕΚ ούτως ή άλλως, σύνολο ασφαλισμένων με μερική απασχόληση. Συγγνώμη, για όλους
αυτούς τους ανθρώπους τα 471,62 ευρώ μεικτά τον ένα στους τρεις. Μάλιστα, μάλιστα. Στοιχεία του ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Στοιχεία επίσημα μέσα από τις περιοδικές δηλώσεις που καταθέτουν οι εργοδότες. Αυτό που είπατε, το 1,263, mm-hmm. είναι το σύνολο του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχουν εδώ οι δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι που πάνε στα 3,5 εκατομμύρια το σύνολο των Ελλήνων Μάλιστα. εργαζομένων όποιας κατηγορίας και όποιου κλάδου. Απολύτε. Άρα για τον ιδιωτικό τομέα, που το σύνολο είναι 2.163.000, το 37,42%, 808.000. Επίσημα στοιχεία είναι στο 400. Το 400 δεν είναι μισθός, όχι αξιοπρεπούς, στοιχειώδους διαβίωσης. Είναι μισθός σχετικής παινίας, λέω απόλυτης παινίας. Εντάξει, ούτε καν επίδομα δεν θεωρείται. Να φανταστείτε, κυρία Ντουρέη, το επίδομα ανεργίας επισήμως σήμερα είναι 399 ευρώ και 60 λεπτά. Ωραία. Δηλαδή το ίδιος ο μισθός που λέμε. Ακριβώς. 400 ευρώ καθαρά, 399 επίδομα. Και 60 λεπτά είναι το επίδομα ανεργίας. Ναι, συγγνώμη, ξέχασα τα 60 λεπτά. Παρά 40 λεπτά. Έτσι, έτσι. Ξέχασα τα 60 λεπτά. Να τα βάλω μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές, ξέρω πόσος κόσμος σας παρακολουθεί και εσάς προσωπικά, αλλά και το σταθμό σας. Όσο παίρνουν οι άνεργοι πλήρους επιδόματος ανεργίας, διότι υπάρχουν άνεργοι του 200 που παίρνει επίδομα 200 ή 300. Παίρνει ο ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τελείωσε. Αυτό είναι το στοιχείο, το αναδείξιμο εδώ για να καταλάβουν οι πολιτικοί ότι δεν μπορούν να μειώνουν με φτωχοποίηση των ίδιων εργαζομένων αυτό που λένε. Μάλιστα. Και γίνεται κοινωνικό πρόβλημα η ανεργία. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την τιμή. Γεια σας.